Σεβασμιότατε, πρώτο σύγκυλε της Ιεράς Μητροπόλεως Κρήτης και Σταγών, σεβαστοί ιερείς, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στη μουσικολογική εκδήλωση που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Κρήτης και Σταγών, η οποία αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος θα ακούσουμε τέσσερις βυζαντινούς ύμνους που θα αποδώσει ο χορός του Σωματείου Ρεψαρτών Τρικάλων Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Και στο δεύτερο μέρος θα ακούσουμε κάποια παραδοσιακά κάλαντα από διάφορα μέρη της πατρίδος μας. Το βυζαντινό χορό θα διευθύνει ο χωράρχης του σωματείου μας, πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Νικολάου Τρικάλων, κ. Παναγιώτης Καλαπάκας. Η βυζαντινή που θα ακούσουμε είναι «Η γέννησή σου Χριστέ ο Θεός», «Κάθισμα της εορτής δεύτε είδεμεν πιστή», «Ιδιόμενο της εορτής των Χριστουγέννων της η προσενέκουμε Χριστέ» και το γνωστό κοντάκιο σε όλους μας και παρθένος σήμερα. Τα παραδοσιακά κάλαντα είναι «Αυτή είναι η ημέρα», κάλαντα Χριστουγέννων Δωδεκανήσου, «Καλήνες πέραν άρχοντες», κάλαντα Χριστουγέννων Κρήτης, «Ελάτε εδώ γειτόνισες», κάλαντα Χριστουγέννων Υπήρου, «Άναχος Θεός καταβέβηκε», κάλαντα Χριστουγέννων του Πόντου, «Χριστός γενέδιν», ποντιακά κάλαντα, «Χριστούγεννα πρωτούγεννα», κάλαντα Χριστουγέννων Μωραΐτικα, και «Νέον έτος αριθμή», παραδοσιακά κάλαντα της Πρωτοχρονιάς, «Σαράντα μέρες, σαράντα νύχτες», κάλαντα Χριστουγέννων Τράκης, και τα οποία αυτό και το επόμενο Άγιος Βασίλης έρχεται, θα τα τραγουδήσουμε μαζί με την χοροδία της Ιεράς Μητροπόλεως ενηλίκων, η οποία η χοροδία αυτή ήταν έργο και επιθυμία του Δεσπότη μας, το οποίο με το που ήρθε στα Τρίκαλα είχε ως μέλημά του να ιδρύσει αυτή τη χοροδία. Σας εύχομαι καλή ακρόαση.
Μικρή
θυμώ το χειροκρότημά σας για την χοροδία μας. Θέλω και ένα θυμό χειροκρότημα για την ορχήστρα μας και για τον κύριο Χωράκη μας. Ο οποίος, ενώ είχε μιλήσει το άνθρωπο κάτω, τώρα πώς θα πάμε με τον κύριο του Παναγιώτη που λέει «Μη φοβάσαι να σε και όλα καλά, θα πάνε και έτσι ρημό». Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Σεβασμιότατε ποιμενάρχα της Ιεράς μας Μητρόπολης Τρίκης και Σταυρών, κύριε Χρυσόστομε, σεβαστοί συμπρεσβύτεροι και διάκονοι των Ιερέων Μυστηρίων, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Ο Μέγας Βασίλειος, θαυμάζοντας το γεγονός της γεννήσεως του Χριστού, θέτει στο στόμα της Παναγίας μας τα ακόλουθα λόγια. «Πώς να σε ονομάσω εγώ θαυμαστό μου βρέφος? Τι θνητό όνομα να δώσω στον καρπό του Αγίου Πνεύματος? Να σου προσφέρω θυμίαμα ή γάλα? Έχεις ανάγκη από τις μητρικές μου φροντίδες ή να πέσω στα πόδια σου και να σε λατρεύω? Τι ανεξήγητη αντίθεση! Ο ουρανός είναι ο θρόνος σου και εγώ σε τοποθέτησα στα γόνατά μου. Σε βλέπω στη γη και όμως δεν άφησες τον ουρανό. Ο ουρανός, Χριστέ μου, είναι εκεί όπου ευρίσκεσαι εσύ». Την απορία αυτή και την έκπληξη της Παναγίας σημερίζεται ο Άγιος Ιεράρχης Βασίλειος και προσπαθώντας να βρει το μυστικό που πέτυχε την ένωση τόσο αντίθετων πραγμάτων, καταλήγει ότι είναι η ταπείνωση. Από ταπείνωση ο Θεός έγινε άνθρωπος. Από την ταπείνωσή Του η γη έγινε ουρανός. Δεν ανέβηκε ο άνθρωπος στον ουρανό, κατέβηκε ο Θεός στη γη. Και έτσι μας έμαθε έμπρακτα πώς μπορεί η γη από τόπος εξορίας να γίνει παράδεισος. Γι' αυτό και πρώτοι που αξιώθηκαν να Τον προσκυνήσουν ήταν οι ταπεινοί ποιμένες, οι γεμάτοι ταπεινό φρόνημα. Λέγει χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωαννός ο Αθωνίτης: «Μερικοί σκέπτονται πως ο Κύριος γεννήθηκε και έπαθε από αγάπη για τον άνθρωπο. Επειδή όμως δεν βρίσκουν μέσα τους αυτή την αγάπη, διαλογίζονται πως αυτό έγινε κάποτε παλιά και πέρασε. Όταν όμως η ψυχή μας γνωρίσει την αγάπη του Θεού, τότε αισθάνεται καθαρά πως ο Κύριος είναι ο Πατέρας μας, ο γνησιότατος, ο πλησιέστατος, ο πιο αγαπημένος και δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία από τον αγαπάς το Θεό με όλο το νου και την καρδιά και τον πλησίον σαν τον εαυτό σου. Και όταν πια εγκατασταθεί μέσα μας αυτή η αγάπη, τότε όλα χαροποιούν την ψυχή μας, όλα γιορτάζουν». Ο Χριστός γεννιέται και ανακλίνεται πραγματικά μέσα στην Εκκλησία και στο λίκνο της καρδιάς μας που είναι λίκνο των αλόγων παθών. Η Εκκλησία είναι το μυστήριο της Βασιλείας. Η ουσία της Ορθόδοξης αναβίωσης πρέπει να είναι η μαρτυρία της Βασιλείας, η πρόσκληση των ανθρώπων στη Βασιλεία του Θεού. Τα πάντα βρίσκονται εκεί. Υπέρβαση της εκοσμίκευσης, απαντήσεις στα σύγχρονα προβλήματα του πολιτισμού, της ιστορίας, της θρησκείας. Κάθε χρόνο που ακούγεται στην Εκκλησία να ψάλλεται «Το Χριστός γεννάτε, δοξάσατε», μεταρσιώνουν τον άνθρωπο σε μια ιεροπρεπή μυστικότητα, οδηγώντας την ψυχή ως τις πόρτες του Παραδείσου. Ο ενεστός χρόνος του «γεννάτε» και όχι «εγεννήθη» δηλώνουν σε κάθε χριστιανό που το ακούει, το διαβάζει ή το ψάλλει μια καινούργια γέννηση του Χριστού μέσα του. «Τώρα, αυτήν τη στιγμή γεννάται ο Χριστός. Ετοίμασε το σπήλαιό σου, διώξε από μέσα σου κάθε αμαρτωλή σου πράξη ή σκέψη και τρέξε να Τον προϋπαντήσεις». Και εμείς, μαζί με τους μάγους, ανοίγουμε τους θησαυρούς μας και προσφέρουμε «εν πνεύματι χρυσό», σημείο ότι ο Χριστός είναι για μας πολυτιμότερος από όλα τα πλούτη και όλα τα εγκόσμια αγαθά, σημάδι της δικής μας απαγκίστρωσης από τα εγκόσμια αγαθά. Προσφέρουμε «εν πνεύματι Λίβανον», σημείων λατρείας, γιατί ο Ιησούς δεν είναι μόνο ο βασιλεύς του σύμπαντος κόσμου, αλλά και ο Θεός μας. Του προσφέρουμε «εν πνεύματι Σμύρνα», τα μοίρα μας, με τα οποία τιμούμε εκ των προτέρων τον θάνατο και την ταφή του. Με αυτά δηλώνουμε την παρέτησή μας από τις αρχικές απολαύσεις. Αν δεν έχεις όμως τίποτε άλλο να του προσφέρεις για δώρο,
βγάλε από πάνω σου τις αμαρτίες και πρόσφερέ τες, ώστε να διάσει ο τόπος εν το καταλήμματί σου, για να φιλοξενήσεις τον ερχόμενον ως νήπιον. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί εν Κυρίω αδελφοί, ο λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσεν εν ημίν, το υπερφιές τούτο και υπερλόγων ιστορικό γεγονός εορτάζουσα η Αγία μας Εκκλησία δια ψαλμών και ύμνων, νησταγωγή τους πιστούς όχι μόνο εις ανάμνηση της Θείας Γεννήσεως, αλλά εις αναπαράσταση και βίωση αυτής στις καρδιές μας. Όταν ψάλουμε «Η παρθένο σήμερον των υπερούσιων τύπτη», τούτο νοούμε και τούτο εκφράζουμε, ότι σήμερον δηλώνεται μυστικά η κατέτος γέννηση του Σωτήρος εντός μας και άρα και της δικής μας αναγέννησης εν Χριστώ. Αυτό εύχομαι και εγώ, δια πρεσβειών του Σεπτού μας Ποιμενάρχου, να γίνει και σήμερον, μέσω των ύμνων των οποίων ακούσαμε από τη Θεσπέσια Υμνολογία της Εκκλησίας μας, του Συλλόγου Ιεροψαλτών Τρικάλων Ιωάννης ο Δαμασκηνός, αλλά και με τα ωραία άσματα τα οποία θα ακούσουμε ευθύς αμέσως από την χοροδία της Ιεράς μας Μητροπόλεως, όπου η πατρική αγάπη κυμέριμνα του Σεβασμιωτάτου μας μας την προσφέρει απλόχερα σήμερα να την χαρούμε. Αδελφοί μου, Χριστός σε τέχνη. Καλησπέρα σας. Καλάντα. Η ονομασία τους προέρχεται από τη λατινική λέξη καλέντα, που σημαίνει αρχή του μήνα, η οποία όμως αμορφώθηκε από το αρχαίο ελληνικό ρήμα «καλό». Και μας καλούν λοιπόν αυτές τις μέρες τόσο τα μικρά παιδιά, όσο και οι μεγάλοι, να μας μεταφέρουν το χαρμόσυνο μήνυμα των ημερών, με τη γνωστή φράση «Να τα πούμε!»
Τα κάλαντα είναι ίσως ένα από τα λίγα έθιμα που διατηρούνται αναλύωτα σε πολλές περιοχές της χώρας. Είναι συνδεδεμένα κυρίως με τις μεγάλες γιορτές του 12 ημέρου και προσπαθούν να μας ταξιδέψουν στον χρόνο και να μας μεταφέρουν στον τόπο όπου έγιναν τα γεγονότα, όπως μας τα εξιστορεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Ανέβηκε και Ιωσήφ από της Γαλιλαίας στην Βηθλεέμ. Συν Μαριάν, ούσι Αιγύρω. Παργάνωσε αυτόν και ανέκλειναν αυτόν εν τη φάτη, διότι ούτ είναι αυτής τόπος εν το καταλήμαντι. Ξέφνης εγένε το πλήθος στρατιάς, ουρανίου αγγέλων, ενούντων των θεών και λεγόμενων. Δόξα εν υψίστης Θεό και εν γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Thank you.
ημίη χαράν μεγάλη. Ήδη σέστε παντή το λαό, ότι ετέχει η σύνανον σωτή, ως έστει Χριστός Κύριος. Και Σμύρνα.
υπέστρεψαν, δοξάζοντας και ενούντες τον Θεό. Επί πάση εισπήκουσαν και είδον καθώς ελαλήθη προς αυτούς. Αυτά τα συγκλονιστικά γεγονότα χώρεσαν εκείνη τη βραδιά σε μια σπηλιά, σε μια φάκνη. Αυτά τα υπερφυσικά γεγονότα δοξάζουμε μέσα από τους ψαλμούς και τους ύμνους της Εκκλησίας μας. Με αυτά τα ουράνια γεγονότα καλούμαστε να γεμίσουμε τις καρδιές μας. Και όλα αυτά τα γεγονότα μας προτρέπουν να ζήσουμε όταν μας χτυπούν την πόρτα και μας ρωτάνε να τα πούμε. Στο τσέλο η Μητούλα Δέσποινα. Στο βιολί ο Κούνιος Χρήστος. Στο πιαρίνο ο Θανάσης Παπαγιάννης. Κούνιος Χρήστος Λαού και την κιθάρα. Και Δημοσθένης Μπαλάφα στο Χριστά. Thank you.
σας τα έτη και πολλά και ευλογημένα. Και επειδή δεν μπορώ να σας πω χίλια ευχαριστώ, σας λέω ένα μεγάλο για τη σημερινή σας παρουσία, στη σημερινή Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση. Χρόνια πολλά, ευλογημένα, καλά Χριστούγεννα και με το καλό να μας έρθει το νέο έτος.